Ο Θανάσης Κουλαμπάς, ο οποίος υποδίεται τον πλεωμένη στις άγριες μέλισσες, μίλησε για τη σειρά, αποκάλυψε την πιο δύσκολη σκηνή που είχε αλλά έδωσε και ένα δυνατό spoiler, παρόλο που τα γυρίσματα σταμάτησαν λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ποιες ήταν από τις πιο δύσκολες σκηνές σας? Ο συνάδελφος σας Λεωνίδας Κακούρης μου τόνισε σε συνέντευξη μας ότι θαυμάζει τόσο εσάς όσο και τον Γιάννη Στάνκογλου, γιατί πρέπει να υποδηθείτε σκοτεινούς και περίπλοκους ήρωες σαν τον Πλεωμένη και τον Κυπρέο. Από τις πιο δύσκολες σκηνές ήταν αυτή του Φόνου, ο Πλεωμένης προσπάθησε να αγαπηθεί από τον εραστή του. Είχε πολύ τρυφερά συναισθήματα για αυτόν, εκείνος όμως τον πρόδωσε, έτσι θόλωσε και τον σκότωσε. Έπρεπε να δείξω ότι τη στιγμή που έκανε τον Φόνο έκλαιγε και τον φιλούσε. Θα σας εκπλήξει στο μέλλον ο Πλεωμένης, γιατί θα δείτε ότι για τη συμπεριφορά του δεν φταίει απόλυτα αυτός και μάλιστα θα τον δείτε στο μέλλον να μαλακώνει. Στο δρόμο οι τηλεθεατές μου λένε ότι έχω καταφέρει κάτι ιδιαίτερο, λατρεύουν να με μισούν γιατί ως χαρακτήρας είμαι πολύ δολοπλόκος, εξουσιομανής, αλλά έχω και χιούμορ και είμαι και καλλιεργημένος. Οι τηλεθεατές αγάπησαν τις άγριες μέλισσες γιατί κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον τους, γιατί οι συντελεστές είναι όλοι αξιόλογοι, αλλά και για κάτι άλλο. Γιατί μπούχτισαν από τις χαζές εκπομπές και τα reality, είπε στο περιοδικό NG. Κάποιοι έχουν βγει και λένε ότι οι άγριες μέλισσες τείνουν να εξελιχθούν σε σαπουνόπερα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ο κόσμος δεν το βλέπει έτσι ούτε και εμείς. Είναι ένα καθημερινό σύριαλ με πολλές ίδρυγγες και εκπλήξεις, πως θα κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού δύο τηλεοπτικές σεζόν με τους κατοίκους ενός χωριού να αμπελοφιλοσοφούν σε ένα καφενείο, αυτή η πλοκή και το σενάριο κρατούν ξάγρυπνους τους τηλεθεατές. Και κανείς δεν παραπονείται που τους ξενυχτάμε, θα είχε ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή αν ένας ηθικός χαρακτήρας σαν τον Νικηφόρο δεν έκανε το λάθος να απατήσει την Ασημίνα και μετά να το μετανιώσει. Το ενδιαφέρον με τον Πλεωμένη είναι ότι εμφανίζεται στη μικρή οθόνη ένας χαρακτήρας διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, που δεν έχει θετικό πρόσημο, που δεν είναι χαριτωμένος. Που δεν είναι αποδεκτός όπως ήταν ο ρόλος του Γιάννη Μπέζου στους απαράδεκτους. Η εξυπνάδα της Μελίνας Τσαμπάνη είναι ότι δεν εστιάζει κανείς στη σεξουαλική επιλογή του Πλεωμένη. Αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές, εστιάζει στο πόσο αρρηβίστας είναι.